Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης, για τη στρατηγική ατζέντα της επόμενης πενταετίας και είχα την ευκαιρία να τονίσω για άλλη μια φορά ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί παρά να περνά μέσα από περισσότερη κοινωνική συνοχή, μια περισσότερη κοινωνική Ευρώπη και βεβαίως μια Ευρώπη η οποία θα είναι πιο ελκυστική προς τους πολίτες της, άρα με λιγότερη λιτότητα και μια Ευρώπη με περισσότερη ανάπτυξη. Βεβαίως είχα την ευκαιρία να επισημάνω ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο αν δεν φροντίσει ταυτόχρονα να αναβαθμίσει και τη διεθνή της παρουσία, το διεθνή γεωπολιτικό της ρόλο. Όμως ο διεθνής γεωπολιτικός ρόλος της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος αν πρώτα απ' όλα δεν διασφαλίζει την τήρηση του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό της, την τήρηση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή της, στα κράτη-μέλη της. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, να αναδείξουμε ως κεντρικό ζήτημα στη σημερινή σύνοδο τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Στήριξα απόλυτα τις θέσεις του Προέδρου της Κύπρου, ο οποίος ζήτησε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό ως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και εγώ βεβαίως ανέδειξα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερο γεωπολιτικό αλλά και ενεργειακό συμφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Νότια Ανατολικής Μεσογείου. Ανέδειξα τις βασικές θέσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και βεβαίως ζήτησα και εγώ όσο και ο Κύπριος Πρόεδρος στην επόμενη σύνοδο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές να εξετάσουμε εμπεριστατωμένα, συγκεκριμένα και μεθοδικά τα απαραίτητα βήματα και τις απαραίτητες ενέργειες και τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε αν αυτή η μονομερής προκλητική συμπεριφορά και η μονομερής παραβίαση του διεθνούς δικαίου συνεχιστεί. Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι οφείλει να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου και όχι να συνεχίσει μονομερείς ενέργειες παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Θέλουμε μία Μεσόγειο ειρήνης και συνεργασίας και όχι μία Μεσόγειο παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Και αυτό δεν είναι ελληνική και κυπριακή θέση, αυτό είναι ευρωπαϊκή θέση. Μάλιστα. Ακούσαμε την Πρωθυπουργό για το θέμα των κινήσεων που κάνει η Τουρκία στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και κάπως έτσι περίεργα και άχαρα πάμε να συνεχίσουμε τα αθλητικά. Πάλι τα αθλητικά λέτε. Εντάξει, νόμιζα ότι θα είχα την τελευταία ευκαιρία. Θα σου ζητήσουμε να σχολιάζεις δηλαδή ως Πρωθυπουργό. Να δούμε και τα υπόλοιπα λοιπόν αυτής της χθεσινής αναμέτρησης του Άγιαξ με την Τότεναμ, το 2-3, όπως είχαμε αφήσει ή όχι. Στους πανηγυρισμούς πήγαμε.